Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι βιβλιοδρομίες, ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανάγνωσης Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου, που για 24η χρονιά προκήρυξαν τα εκπαιδευτήρια γείτονα. Φέτος η θεματική ενότητα ήταν τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή. Στις βιβλιοδρομίες, στη δραστηριότητα που απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνάμεις και οδηγεί στη χαρά και την απόλαυση, τα παιδιά καλούνται να διαβάσουν 3 βιβλία, τα οποία εντάσσονται σε μια ενιαία θεματική ενότητα και να επεξεργαστούν θέματα σχετικά με τα βιβλία που διάβασαν. Η καλλιέργεια της ευγενούς άμυλας μεταξύ των παιδιών και η ανάπτυξη του δείκτη συνεργασίας τους είναι ένας επιπλέον στόχος του προγράμματος, καθώς με τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού προβλέπεται και η ομαδική συμμετοχή. Τις φετινές βιβλιοδρομίες στήριξε για 7η χρονιά και η επιθεώρηση πωλήσεων του Γιώργου Φουφόπουλου από την Εθνική Ασφαλιστική. Το πρώτο που πρέπει να αναγνωρίσουμε σε ένα παιδί είναι το δικαίωμα να μην διαβάζει. Από την ώρα δηλαδή που θα πούμε ότι είναι υποχρεωτικό, είναι κάτι καλό για την μόρφωσή σου, για το λεξιλόγιο σου, δημιουργούμε αποστροφή. Οπότε είναι πολύ ωραίο να ανοίξουμε το δρόμο εκείνο, να δώσουμε εκείνο το ερέθισμα που το κάθε παιδί θα βρει το δικό του δρόμο με το δικό του βιβλίο στο διάβασμα. Γιατί για να ζήσει ιστορίες με έναν τρόπο που είναι διαφορετικό από το να ζήσεις τις ιστορίες μέσα από την κινούμενη εικόνα ή μέσα από το video game. Καλές είναι και αυτές, μια χαρά, είναι πολύ έξυπνα τα παιδιά σήμερα στο να προσλαμβάνουν τη γρήγορη ιστορία. Αλλά η ικανότητα του να πλάθεις κόσμους μέσα από τις λέξεις που κινεί άλλο είδος συναισθήματα, άλλα μέρη του εγκεφάλου και άλλο είδος ευφυΐα, είναι κάτι το μοναδικό, θέλει τον κόπο του, αλλά από την ώρα που γίνεις βιβλιοδρόμος, δεν ξεχνάς ποτέ το μέλι που έχει αυτή η ιστορία της ανάγνωσης. Ο θεσμός είναι πάρα πολύ σημαντικός και η βράβευση είναι σημαντική, μολονότι είναι ωραίο να διαβάζεις όχι για να βραβευτείς, αλλά για την απόλαυση. Όμως, τι γίνεται, η βράβευση είναι η απόλυξη συζήτησης που κάναν τα παιδιά μεταξύ τους για τα βιβλία. Αυτό είναι το μαγικό, το να συζητήσουμε για ένα βιβλίο. Αυτό επιβραβεύεται. Άρα λοιπόν, αυτό είναι που μπορεί να μεταδοθεί. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά θα συζητήσουν με άλλα παιδιά εκτός των βιβλιοδρομιών. Και έτσι σιγά σιγά μπορεί να δημιουργηθεί αυτό το κύμα. Και πάλι όσοι θέλουν θα κολυμπήσουν, όσοι θέλουν θα βουτήξουν. Ο καθένας έχει την ώρα του, έχει το χρόνο του που θα μπει στον κόσμο του βιβλίου. Συνεχίζουν τα παιδιά μετά την ενασχόλησή τους με τη βιβλιοδρομία να διαβάζουν βιβλία. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον να κάνουμε μια έρευνα και να δούμε μερικά χρόνια αργότερα. Τα παιδιά συνεχίσανε να διαβάζουν. Έχω την εντύπωση ότι ακόμα και αν κάνουν διαλύματα, στην εφηβεία συνήθως έρχεται ένα διάλειμμα. Τα παιδιά είναι εύλογο. Τα παιδιά θέλουν να ζήσουν τις σχέσεις, να καταλάβουν τον εαυτό τους στον κόσμο, να ζήσουν πραγματικές περιπέτειες. Μετά ξανάρχεται, μπορεί και στην εφηβεία, αλλά και αργότερα στα φοιτητικά χρόνια και στην ενήλικη ζωή, τη θυμάσαι πάλι αυτή τη συνήθεια. Και πιστεύω ότι ναι, αλλά αξίζει τον κόπο να γίνει μία έρευνα και ορίστε οι ακαδημαϊκοί να βρούνε παλιούς βιβλιοδρόμους και να τους ρωτήσουν αν έγινε αυτό το πράγμα συνήθεια, τι ήταν αυτό που το έκανε να γίνει συνήθεια, τι ήταν αυτό που το άφησε να γίνει ανάμνηση. Υπάρχει ελπίδα να έχουμε λοιπόν βιβλία στο μέλλον ή θα έχουμε βιβλία σε τάμπλετ? Αυτό το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι που γράφουν, θέλουν να εκδώσουν βιβλία. Και μάλιστα η ηλικία των συγγραφέων μικραίνει και μικραίνει και μικραίνει. Έχουμε στο εργαστήριο δημιουργικής γραφής, κάνουμε και ένα εφηβικό εργαστήριο. Έχουμε πολλούς εφήβους λοιπόν που γράφουν με καταπληκτικό τρόπο, με μια ωριμότητα που είναι να εκπλήσεσαι. Τα παιδιά λοιπόν, έχουμε λοιπόν συγγραφείς, έχουμε ανθρώπους που θέλουν να πουν ιστορίες, έχουμε εκδότες. Οι εκδοτικοί οίκοι που εκδίδουν παιδικά και νεανικά βιβλία πληθαίνουν, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, δεν είμαι σίγουρη ότι ευθέως αναλόγως πληθαίνει και το αναγνωστικό κοινό. Γι' αυτό αξίζει να το μελετήσουμε το φαινόμενο, αλλά είναι καλά νέα, είναι καλά νέα. Σήμερα είναι για μας μέρα γιορτής. Γιορτάζουμε αυτό, αυτή τη συνήθεια που προσπαθούμε και νομίζω πετυχαίνουμε σε μεγάλο βαθμό. Να έρθουν τα παιδιά κοντά στα βιβλία, να τα αγαπήσουν, αλλά όχι μόνο αυτό, να συνεργαστούν, γιατί οι περισσότεροι, αν προσέξατε, δίνουν σε ομάδες, διακρίθηκαν σε ομάδες, αυτή είναι η επιλογή τους. Μπορούν και ατομικά, αλλά τα παιδιά προτιμούν να συνεργαστούν και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βραβεύσαμε σήμερα τον 24ο διαγωνισμό βιβλιοδρομιών,
με θέμα τη μικρασιατική καταστροφή. Και η σημερινή μέρα είναι και η εκκίνηση για τον 25ο διαγωνισμό, με θέμα το περιβάλλον αυτή τη φορά, την κλιματική αλλαγή, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Καλούμε λοιπόν, σας καλούμε το Μάιο του 2023 στον διαγωνισμό Βιβλιοδρομίες 2023 που θα γίνει στο σχολείο μας, αλλά και εκπρόσωποι του σχολείου θα ταξιδέψουν σε όλη την Ελλάδα για να διεξαχθεί ο διαγωνισμός και σε μακρινά μέρη που δεν μπορούν να έρθουν τα παιδιά τόσο εύκολα. Ήταν μια υπέροχη γιορτή, όπως το έχετε πει, για μια υπέροχη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από τα εκπαιδευτήρια γείτονα, έχει διαδοθεί, έχει βγει εκτός Ελλάδας, ναι, έχει πάει στην Κύπρο, αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Αυτό μας χαροποιεί, μας συγκινεί και μας πεισμώνει να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι μια προσπάθεια η οποία προσθέτει στο παιδί, στο κάθε παιδί που συμμετέχει, έρχεται πιο κοντά στο βιβλίο, πιο κοντά στη λογοτεχνία, πιο κοντά στην ανάγνωση και μέσω αυτών, πιο κοντά στον πολιτισμό, πιο κοντά στη χώρα μας, στον ελληνισμό, στη γλώσσα μας και σε όλα τα θετικά συνεπαγόντα. Γι' αυτό οφείλουμε και έχουμε χρέος να την στηρίξουμε, να τη συνεχίσουμε και να αυξήσουμε τους βιβλιοδρόμους και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Θεωρώ ότι η παιδεία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος αλλά και η υποδομή για να ελπίζουμε σε κοινωνίες πιο δίκαιες, πιο εξελιγμένες και πιο σημαντικές. Η Ελλάδα έχει στηριχθεί από αρχαιοτά των χρόνων αλλά και τώρα στην νεότερη ιστορία της, στην παιδεία της, στην κουλτούρα της, στο επίπεδό της και στη φιλοσοφία της. Και θεωρώ ότι αν δεν πρέπει να χάσουμε κάτι, είναι η γλώσσα μας και η δυνατότητα να διαβάζουμε, να φανταζόμαστε, να καλλιεργούμε και να ανταποδίδουμε. Γι' αυτό με βρήκε από την πρώτη στιγμή σύμφωνο προς την κατεύθυνση της χορηγίας και προσπαθώ να πείσω όλο ένα και περισσότερο κόσμο να στηρίξει μια τέτοιου είδους προσπάθεια, γιατί στηρίζοντας τη γνώση, την παιδεία και τη φιλαναγνωσία, μπορούμε να ελπίζουμε ότι οι επόμενες μέρες θα είναι καλύτερες. Η εκμάθηση της ανάγνωσης και κατανόησης και του χαϊδέματος του περιεχομένου ενός λογοτεχνικού βιβλίου είναι σωτήριο φάρμακο, γιατί όλα αυτά τα ηλεκτρονικά τα οποία χρησιμοποιούν τα παιδιά όταν είναι καθ' υπερβολή και λείπει η ανθρωπιστική καλλιέργεια, τότε έχουμε το μέλλον πάρα πολύ σκοτεινό. Γι' αυτό πρέπει να βοηθάμε τα παιδιά να διαβάζουν τα βιβλία, τα λογοτεχνικά, να συμμετέχουν σε, όπως προγράμματα έχουμε εμείς, ας πούμε, εμπειρίες συγκομιδής καρπών. Είναι πολύ σημαντικό να πάρεις παιδιά, ομάδα παιδιών, να πας σε ένα μπέλι να τριγύσουν και την άλλη μέρα να πατήσουν τα σταφύλια, να πάρουν το μούστο, να κάνουν μουστοκούλωρο, να τραγουδάνε αμπέλι μου πλατήφυλλο και κοντοκλαδεμένο, για δεν ανθείς, για δεν καρπείς τα φύλλα, για δεν βγάζεις. Και την άλλη μέρα νιώθουν πραγματικά ότι έχουν μεγαλώσει, έχουν αγκαλιαστεί από τη φύση, ότι όχι ότι έχουν αγκαλιάσει, αλλά αγκαλιαστεί από τη φύση. Επίσης, πολύ σημαντικά προγράμματα είναι αυτά που κάνουμε, το ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο. Τι είναι αυτό? Κάθε τάξη από τρίτη δημοτικού, τετάρτη, πέμπτη και έκτη παίρνει ένα κομμάτι από αρχαία τραγωδία και το επεξεργάζεται και πηγαίνει σε αρχαίο θέατρο και το παίζει με γονείς, με φίλους, με νονούς, με κουμπάρους κλπ. Είναι μοναδικό, γιατί όταν διεισδύσουν, όταν μοιηθούν το περιεχόμενο της αρχαίας ελληνικής σκέψης και του πολιτισμού, ενισχύεται ο ελληνισμός μας. Και τα μεγαλύτερα παιδιά του γυμνασίου έχουν τις λογοτεχνικές περιπλανήσεις με υπότιτλο «Μια πόλη, ένας συγγραφέας», για τα Γιάννα, ας πούμε. Παίρνουν το βιβλίο του Δημήτρη Χατζή, «Το τέλος της μικρής μας πόλης». Το διαβάζουν και πηγαίνουν και κάνουν μια αυτοψία και εντοπίζουν τα σημεία μέσα στην πόλη που έχουν μείνει αναλύωτα και άλλα που έχουν αλλάξει. Και αν αυτή η αλλαγή είναι προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Θα πάνε μετά στον εβραϊκό οικισμό,
τι έγινε ο οικισμός αυτός, πότε έγινε, γιατί χάθηκε, γιατί δεν κατοικείται, γιατί είναι ελάχιστοι σήμερα οι Εβραίοι που υπάρχουν στα Γιάννενα, τι έγιναν. Οι βιβλιοδρομίες πώς βοηθάνε τα παιδιά στο μέλλον σε μια εποχή που, όπως είπατε, είναι εποχή τεχνολογίας. Πόσο σημαντικό εφόδιο είναι? Οι βιβλιοδρομίες είναι μοναδικός οπλισμός, δεν είναι απλώς εφόδιο. Είναι οπλισμός εναντίον της δυναμικής που έχει η μεταπόλη. Και αν τα παιδιά μείνουν μακριά από τη λογοτεχνία, γιατί η λογοτεχνία έχει χαρούμενα αισθήματα και συναισθήματα, έχει λύπη, έχει αισιοδοξία, έχει απεσιοδοξία, έχει δημιουργικότητα, έχει συνεργασία, έχει τα πάντα. Είναι μια ζωντανή κοινωνία.